επειδή έτσι έχουμε μιλήσει τόσες φορές στην περίοδο της πανδημίας. Έχετε μια εικόνα έτσι τελευταία-τελευταία για τον COVID. Διαβάζω διάσπαρτα δεξιά και αριστερά για νέες παραλλαγές, για ανησυχία, ότι μπορεί να πάμε για καινούργιο εμβόλιο. Αν είναι στο γνωστικό σας αντικείμενο και έχετε πρόσφατη πληροφόρηση. Βεβαίως, το παρακολουθώ. Πράγματι υπάρχουν παραλλαγές του κορονοϊού. Είναι μια τελευταία. Η ανησυχία πρέπει να είναι περιορισμένη κατά την άποψή μου. Έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες παραλλαγές. Η γενική αρχή, όπως συμβαίνει με όλες τις ιογενείς λοιμώξεις, είναι ότι εξασθενίζει ο ιός, ο κάθε ιός. Αυτή είναι η βιολογική συμπεριφορά. Επομένως, αν σκεφτούμε κανείς ποια ήταν η επίπτωση της πρώτης έναρξης της πανδημίας με το αρχικό στέλεχος και πώς είναι τώρα, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό αφορά και τους νεότερους που... Το ακούω και εγώ δεξιά και αριστερά, γυρίζουν από τα νησιά με κορονοϊό και δεν το έχουν καταλάβει καν. Σχεδόν μη συμπτώματα, αλλά αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες και ανθρώπους με ευαίσθητη υγεία. Ισχύει, ναι, γενικώς για τον κορονοϊό και για όλες τις ιογενείς λοιμώξεις. Ότι βέβαια όταν οι μεγάλες ηλικίες, οι επιβαρημένοι συμπολίτες μας, εάν υπάρχουν άλλες συνοσηρότητες, καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης, ναι, και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι τους κάνει πιο ευάλωτους και πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επαγρύπνηση και να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Που σημαίνει αυτή η αμεριμνησία που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι δεν μπορεί να συνεχιστεί και μετά το Σεπτέμβρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, όπως το λέτε είναι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε καμία περίπτωση σε επίπεδα του πριν από 2 χρόνια που ζήσαμε.